Επιστρέψαμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνουν τα σώματα ασφαλείας της Πιερίας με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων και ρουχισμού για τις άπορες οικογένειες της περιοχής. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, αύριο στις 3:30 στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομού Πιερίας στη Νέα Έφεσο. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Πιερίας, ο κύριος Δημήτρης Φώτης, και ο κύριος Νίκος Σαμαράς, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Λιμενικών Υπαλλήλων. Καλησπέρα και στους δύο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Σύρα. Λοιπόν, κύριε Φώτη, να ξεκινήσω από εσάς. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για αυτό το τουρνουά που είναι βεβαίως με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας του Νομού Πιερίας, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες, ο συνάδελφος των πυροσβεστών Λίμπη έχει υπηρεσία, θέλαμε να διοργανώσουμε κάτι το διαφορετικό. Ένα τουρνουά για φιλανθρωπικό σκοπό, να βοηθήσουμε στον καιρό της κρίσης, η οποία έχει πλήξει πολλούς συμπολίτες μας και συνανθρώπους μας, όπως μπορεί να έπληξε και εμάς, κάποιος όμως μπορεί να τους έπληξε και πιστεύω περισσότερο από εμάς. Με αφορμή αυτό, θέλαμε να διοργανώσουμε το τουρνουά αύριο στις 3:30 ώρα στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Νομού Πιερίας στη Νέα Έφεσο, και καλούμε όλους τους συναδέλφους και τους πολίτες ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει για να δείξουμε τουλάχιστον την αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας και την αγάπη που πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια μπορεί να την εγκαταλείψαμε. Τουλάχιστον να δείξουμε λίγο ανθρωπιά και αγάπη σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη από εμάς. Κύριε Φώτη, σας ακούμε. Όσοι μπορούν, ας έρθουν εκεί και να φέρουν τα πράγματα, είτε ρούχα, είτε τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα τα διαθέσουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Ελευθερωτικής Ομάδας Δράσης του Νομού Πιερίας και στην Τράπεζα Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Κύτρου και Κατερίνης. Κυρία Σαμαρά, πόσο σημαντικές είναι τέτοιες εκδηλώσεις στην εποχή που ζούμε? Η κρίση δυστυχώς μας έφερε σε τέτοια κατάσταση που προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσον αφορά τις άπορες οικογένειες του νομού μας, που δεν έχουν τα απαραίτητα, και ειδικά τώρα τις μέρες των Χριστουγέννων, για κάποιους το γιορτινό τραπέζι θα είναι πολύ φτωχότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μέσα από αυτή τη δράση θα μπορέσουμε κι εμείς να συνεισφέρουμε, έστω και να δώσουμε λίγο χαμόγελο σε κάποιες οικογένειες. Και εσείς ως σώματα ασφαλείας, τι θέλετε να δείξετε κάτι περισσότερο με αυτή την κίνηση? Όχι, και πέρυσι είχε γίνει κάτι ανάλογο, αλλά δεν είχε δοθεί τόσο μεγάλη έκταση στο συμβάν. Προσπαθούμε και με το φιλότιμο του κάθε συναδέλφου να ευαισθητοποιηθούμε σε τέτοια θέματα για να βοηθήσουμε τις άπορες οικογένειες. Κύριε Φώτη, βεβαίως και οι δικοί σας και ο δικός σας ο κλάδος και τα σώματα ασφαλείας πλήττονται από την οικονομική κρίση, όπως και όλη η κοινωνία βέβαια. Όλος ο κόσμος πλήττεται από την οικονομική κρίση, είπα άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Πιστεύω ότι προέχει να δείξουμε την αγάπη για τον συνάνθρωπό μας και αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να είναι και καλύτερο. Μακάρι να μην έχουμε ανάγκη και να μην έχουν ανάγκη οι συνάδελφοί μας και οι συνάνθρωποι μας και οι συμπολίτες μας, και εμείς θα το διοργανώνουμε και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Να πούμε λίγο τι μπορεί να φέρει ο κόσμος που θα έρθει εκεί. Ο κόσμος μπορεί να φέρει ρούχα, παπούτσια και τρόφιμα μακράς διαρκείας. Δεν θα έχει εισιτήριο ο αγώνας. Χρήματα μπορεί να μαζέψουμε εμείς μόνοι μας λίγα. Δεν προτιμούμε τα τρόφιμα να μην έχουμε χρήματα και παρεξηγηθούμε. Πιστεύουμε ότι τρόφιμα και μακράς διαρκείας και ρούχα έχουμε όλοι από λίγα να προσφέρουμε. Αυτό θα είναι και το εισιτήριο άλλωστε για τους θεατές του αγώνα. Να πούμε λίγο και αγωνιστικά τι ακριβώς θα συμβεί, τι θα δουν όσοι έρθουν εκεί στο γήπεδο. Ναι, θα είναι ένα τουρνουά μεταξύ των τριών ομάδων. Θα παιχτούν δηλαδή τρία ημίχρονα μεταξύ τους οι ομάδες και όποιος βγει νικητής, ας πούμε, φυσικά δεν έχει σημασία ποιος θα είναι νικητής. Νικητής είναι ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Έτσι, άλλωστε είναι μια τέτοια κίνηση αυτή. Από εκεί και πέρα, πώς θα πάει αγωνιστικά βλέπετε, ποιον βλέπετε να κερδίζει? Πιστεύω ότι θα κερδίσουν οι συνάνθρωποι μας και οι συνάδελφοί μας. Το μήνυμα που θα στείλουμε, την αγάπη για τους συνανθρώπους, αυτό πιστεύω ότι θα είναι και το κέρδος το δικό μας ή του πρώτου στο τουρνουά. Ναι, αλλά ποιος έχει την καλύτερη ομάδα, ρωτάω.
Πιστεύω η αστυνομία. Η αστυνομία, εσείς κύριε Σαμαρά, τι λέτε. Νομίζω αν ήταν πόλο θα νικούσαν οι λιμενικοί, αλλά στο ποδόσφαιρο. Δεν είστε στο στοιχείο σας γι' αυτό. Δεν είμαστε στο στοιχείο μας γι' αυτό. Η αισθητοπλοεία αν ήταν. Λοιπόν, σε μια περίοδο που και εσείς οι κλάδοι σας αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και τώρα με την ευκαιρία που είστε εδώ, κύριε Σαμαρά, εσάς δεν έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε συχνά. Να δούμε λίγο έτσι, να ακουστούν και μερικά προβλήματα των λιμενικών. Τώρα προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει, όλους μας έχει χτυπήσει η οικονομική κρίση και εμείς είχαμε μειώσει τους μισθούς και στις απολαβές μας. Εντάξει, στο νομό Πιερίας τουλάχιστον... Γίνονται και ανακατατάξεις βέβαια. Υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρθει οι τελικές αποφάσεις. Αναμένουμε και εμείς από τη διοίκηση της υπηρεσίας τα αποτελέσματα των ανακατατάξεων. Προς το παρόν η κατάσταση είναι όπως υπάρχει. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Κύριε Φώτη, τώρα επειδή έρχονται και οι γιορτές, τι γίνεται, τι ετοιμότητα υπάρχει στην αστυνομία? Εγώ θέλω να πω τους πολίτες να προσέχουν τα πράγματά τους, τις εξόδους τους, τα βράδια, την ημέρα στον πολύ κόσμο, στα αστικά λεωφορεία, τα σπίτια τους να τα κλειδώνουν, να προσέχουν, γιατί είναι τέτοιο... τις ημέρες αυτές οι δράστες ενεργούν, οι κακοποίοι, οι διαρρήκτες περισσότερο, είτε από προσεξία. Θέλω να πω όλους τους πολίτες να κλειδώνουν καλά, να παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία τα γνωρίζουν όλοι, είτε όσοι έχουν συναγερμό, να κλειδώνουν καλά πόρτες ασφαλείας και να προσέχουν τις τσάντες και τα πορτοφόλια τους. Είναι ημέρες οι οποίοι ενεργούν και δρούν όλοι. Είναι ημέρες κρίσιμες. Για μία ακόμη φορά να υπενθυμίσουμε για αύριο, κύριε Φώτη. Αύριο Παρασκευή 20-12 και ώρα 3.30 στο γήπεδο της Νέας Εφέσου. Όλοι οι συνάδελφοι, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολλοί, και όσοι πολίτες μπορούν να έρθουν να μας δουν και να τους δούμε και να προσφέρουν αυτά που μπορούν. Καλές γιορτές θέλουμε να ευχηθούμε, υγεία σε όλο τον κόσμο και εμείς σαν αστυνομικοί θέλαμε να το κάνουμε αυτό, να μην χρησιμοποιούμαστε μόνο για άλλα πράγματα που δεν πρέπει, αλλά να δείξουμε και το καλό μας πρόσωπο, έτσι, όχι μόνο το κακό. Κύριε Σαμαρά, κάτι και από εσάς. Το θέαμα που θα δουν οι φίλαθλοι πιστεύω να ικανοποιηθούν από το ποδόσφαιρο που θα παίξουμε και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου υγεία πάνω απ' όλα για το νέο έτος το 2014 και να πάνε τα πράγματα καλύτερα για τη χώρα μας. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία για αύριο. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.